Με μάσκες, room service με ατομικά προϊόντα, αποστάσεις αλλά και ανοιχτούς μπουφέδες θα λειτουργήσουν το φετινό καλοκαίρι τα ξενοδοχεία. Τα αναθεωρημένα υγειονομικά πρωτόκολλα επιβάλλουν ατομικά καθαριστικά σε πισίνες και παραλίες με ευθύνη του ξενοδοχείου και 1,5 μέτρο απόσταση ανάμεσα στις ξαναπλώστρες. Αυτό το καλοκαίρι οι πελάτες θα μπορούν να σερβίρονται μόνοι στο μπουφέ με γάντια μιας κρίσης. Βοηθάει στη λειτουργία του ξενοδοχείου και βοηθάει και τον ξενοδόχο να του δώσει πάλι την ποικιλία που είχε. Με την Ελλάδα όπως και το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών να έχουν ενταχθεί στην κόκκινη ταξιδιωτική λίστα των ΗΠΑ, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης πραγματοποιεί επισκέψεις σε Αμερική και Μεξικό, όπου θα έχει επαφές με τουριστικούς φορείς. Μιλώντας στο CNN, επανέλαβε πως δεκτοί γίνονται και οι επισκέπτες που έχουν κάνει το ρωσικό και κινέζικο εμβόλιο. Yes, it does qualify for entry. It effectively means that you can skip the pre-departure test. Αγωνία υπάρχει όμως και για το χρώμα της λίστας το οποίο θα τοποθετήσει την Ελλάδα στις αρχές Μαΐου η Μεγάλη Βρετανία. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό να ενταχθούν στην πράσινη ζώνη συγκεκριμένα νησιά, όπως ακριβώς συνέβη και πέρυσι με απευθείας διασύνδεση με την Αγγλία. I want to do that again. I don't want to go backwards. I want to go forwards with this. This is why I've also introduced this idea of a green watch list. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και στο εμβληματικό θέρετρο του Πόρτο Καράς, ώστε να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες για το 2021. Υπό νέα διεύθυνση και με σημαντικές επεκτάσεις τόσο στις κτηνοδιοχειακές του μονάδες, όσο και στη μαρίνα του, που μπορεί να φιλοξενήσει 315 σκάφη αναψυχής, το Πόρτο Καράς βρίσκεται μπροστά από μια παραλία 9 χιλιόμετρων, σε μια έκταση ιδιαίτερου φυσικού κάλους 17.630 στρεμμάτων, ικανή να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Προσφέρει εξαιρετική κουζίνα, διαθέτει wet bar και ένα γήπεδο γκολφ 18 στρεμμάτων.